Στέλιο μου, να τη Χριστιανά μας. Η εικόνα είναι ωραία, τα γάντια ήταν από το βεστιάριο, φαντάζομαι. Ναι, τα βρήκα από το βεστιάριο. Που πήγες για τη τσάντα, βρήκες τα γάντια. Γιατί άκουσα την παρατήρηση, την πρώτη που μου είχε κάνει η κυρία Χριστοπούλου. Τι είπε? Ότι ήταν πολύ γυμνά τα χέρια μου. Και αποφάσισα να τα ντύσω, βέβαια τα παράντησα. Και τώρα είναι, γιατί έχεις βάλει τα γάντια, αλλά είναι λάθος χρώμα τα νύχια και λείπει κάποιο δαχτυλίδι. Σου λείπει σίγουρα κάτι από πάνω. Θα μπορούσε να ήταν μία ετόλ, θα μπορούσε να ήταν μία εσάρπα, κάτι να συμπληρωθεί αυτή η εικόνα. Θα μπορούσε να είναι και ένα σακάκι. Η τσάντα δεν χρειάζεται να είναι τόσο μικρή και μαύρη, θα μπορούσε να είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα. Λείπουν κάποια κοσμήματα εδώ. Για να δω τα παπούτσια. Εντάξει, θα μπορούσε και καλύτερα, αλλά οκ. Okay. Ας πούμε ότι είναι η πιο ωραία εικόνα που έχεις φέρει μέχρι σήμερα. Α. Και να σταματήσω εκεί. Την προσπάθειά σου την έκανες και εσύ, όπως και οι άλλες, δύο. Ευχαριστώ. Θα προτιμούσα να πας κάπου αλλού. Θα έπαιρνες πολύ πιο μεγαλύτερη βαθμολογία. Έλενα. Ναι. Υπάρχει αυτή η δραματική εικόνα, ενώ υπάρχει μια... Ένα δράμα. Ένα δράμα. Σίγουρα δεν είμαι ευχαριστημένη που δεν είναι κάτι φρέσκο, κάτι μοντέρνο, μια πρόταση. Ίσως κάτι βουργουνδί μέσα, εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ να βλέπω. Σε παπούτσι θες, σε τσάντα θέλεις. Κατά τα άλλα, είναι μια τίμια προσπάθεια, θα την πω εγώ. Αλλά πάλι όμως τα βήματα του θεάτρου, πάλι σαν να είσαι σε μια παράσταση για να παίζεις την ωραία, τη μοιραία. Πολύ ωραία. Αλλά πάλι σε τοποθετώ σε ένα θεατρικό έτσι χώρο. Πήρε αυτό το δύο, δεν ξέρω πώς έγινε έτσι, αλλά είναι αυτό. Ευχαριστώ. Πώς έγινε? Κοίτα το. Ταλέπορο. Εντάξει, ανοιχτό δύο. Ναι. Okay. Οδεύει προς το τρία. Ναι, ναι, είναι ανοιχτό. Ανοιχτό, ναι. Εύχεται να γίνει τρία. Εύχεται. Άμε. Εσύ, Γιώργο, μου οδεύεις προς ξέρεις. Το τρία. Δεν ξέρουμε ακόμα, κάτσε να γνωριστούμε. Χριστιανά μου, όντως αυτό που είπε η Έλληνα και ο Στέλιος, το διακρίνω κι εγώ. Δηλαδή, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερο styling, έχεις φέρει μια εικόνα η οποία είναι εντυπωσιακή. Εγώ έχω σκαλώσει λίγο, θα μου επιτρέψεις. Είδα την Κατερίνα που σου έχει βάλει 4, ενώ στην Ιωάννα πριν έβαλε 1. Δεν συγκρίνω. Πώς δεν συγκρίνεις? Δεν συγκρίνω τις παίκτριες. Αυτό... Όχι, αυτό κάνουμε εδώ. Συγκρίνουμε styling, όχι παίκτριες. Εγώ τη βαθμολόγησα την Ιωάννα μεμονωμένα όπως... Αυτή ήταν και η οδηγία που έχουμε να βαθμολογούμε μεμονωμένα, αυτό λέω κι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ακούετε. Αλλά συγκρίνουμε το styling σύμφωνα με το προσωπικό μας taste και με αυτό που φοράνε και άλλες κοπέλες. Ωραία. Άρα εσύ αυτή τη στιγμή έχεις κρίνει το styling της Χριστιανάς με 4 και το styling της Ιωάννας με 1. Mm-hmm. Ένα κορίτσι, εσύ συγκεκριμένα, που έχεις πολλή άποψη πάνω στο styling. Ακριβώς. Και το τεκμηρίωσα κιόλας, είπα για ποιους λόγους. Η Ιωάννα είναι μια πολύ δυνατή παίκτρια, περίμενα κάτι διαφορετικό, μια πρόταση. Την έχω δει, είναι σαν να βλέπω... Εγώ θέλω να μπεις ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα το λέω. Αν ήθελα να τη βαθμολογήσω για να τη ρίξω, όπως άλλες φορές το έχω πει και δημόσια, της έχω πει, σου βάλει αυτό γιατί είσαι πολύ δυνατή και θέλω να κατέβεις βαθμολογικά στην κατάταξη γιατί θέλω να κερδίσω. Δηλαδή εσύ αυτή τη στιγμή θεωρείς ότι η Χριστιανά έχει κάνει καλύτερο styling από την Ιωάννα? Styling για εμένα είναι ακόμα και το κορμάκι που επέλεξε να βάλει. Όλα είναι styling. Εγώ αυτό θα το φορούσα, άμα θα πήγαινα σε ένα event το οποίο έχει ένα dress code. Αυτό το συγκεκριμένο θα το φορούσα. Αυτό δεν είναι μια πρόταση από την Ιωάννα που περίμενα να δω. Περίμενα να δω μια... ίσως... σε παστέλι από χρώσεις, ίσως σε όγκους, ίσως διαφάνεια, αλλά με κάποιον όγκο. Αυτά που λες τώρα τα ακούς. Πρώτον, τι σημαίνει δεν θα το φορούσα? Ούτε αυτό που φοράζεις θα το φορούσε η Ιωάννα, για παράδειγμα. Ναι, ούτε και ναι. Καμία άλλη δεν θα το φορούσε. Και τι σημαίνει περίμενα εδώ παστέλ σε μια κοπέλα που επέλεξε να βάλει μαύρα? Και εγώ μπορεί να ήθελα να δω έναν αστροναύτη να είναι από πάνω της, στο καπέλο σου. Ναι, απλά κρίνουμε. Τι πάει να πει, περίμενα να δω παστέλ. Δηλαδή, ακυρώνεις μια εικόνα που βλέπεις τελείως. Τελείως. Όχι, δεν την ακυρώνω. Την ακύρωσες τελείως. Και έρχεσαι τώρα να πεις, ήθελα να δω να φοράει ροζ.
Από πού και ως πού. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει μισό λεπτό. Προσπαθείς να αιτιολογήσεις ένα βαθμό που έβαλες ένα. Ναι. Λέγοντας πράγματα τα οποία εγώ, συγγνώμη, αλλά βαριέμαι να τα ακούω. Τι σημαίνει ήθελε να δω να φοράει η κοπέλα ροζ, μαύρα ήθελε να βάλει. Βλέπεις την κοπέλα, αυτό που φοράει, πώς το βαθμολογείς, ένα, δύο, τρία. Και έβαλα ένα. Και εξήγησα όταν ήρθε η Ιωάννα μπροστά τους λόγους για τους οποίους έβαλα ένα. Καταλάβω. Ωραία. Χριστιανά μου, συγγνώμη που σε έκανα να περιμένεις. Πραγματικά, απλά ήθελα λίγο να λύσω αυτή την απορία στο κεφάλι μου για να δω λίγο πολύ πώς σκέφτεστε. Γιατί όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι επηρεάζει και λίγο και εμάς εδώ, Μίχα. Ναι. Όχι σε σχέση με την κρίση τη δική σας, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποιες βαθμολογίες από πίσω και προσπαθώ να σκεφτώ κι εγώ και να δω γενικότερα το τι γίνεται. Πότε είναι αντικειμενικές, πότε δεν είναι. Okay. Εγώ θέλω να σου πω ότι. Όσον αφορά το styling, είσαι σε ένα χαμηλό level. Δηλαδή δεν έχεις βάλει κοσμήματα, δεν έχεις βάλει κάποια δαχτυλίδια, κανένα βραχιόλι ίσως. Τα παπούτσια σου θα προτιμούσα να είναι σε ένα πιο glossy υλικό από το mat. Η τσάντα σίγουρα θα ήθελα να είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν μπορώ να μη δω το γεγονός ότι είσαι μία κούκλα, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Έχεις αρχίσει και παίρνεις μπροστά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έλα, πες μου πώς αισθάνεσαι τώρα. Πολύ καλά. 10,4 είναι η τελική βαθμολογία. 10,4. Δεν έχει ξαναγίνει. Όχι, σε σένα δεν έχει ξαναγίνει. Μετά τη χθεσινή μου θλίψη, σήμερα πήγαμε καλά. Έλα, να χαρείς πολύ. Μπορείς να επιστρέψεις.